Τετάρτη στη ρεβάνση του Ντόνετσκ, η Ελλάδα χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία, αλλά με γκολ. Οι διεθνείς πάντως έχουν παράπονα από τη διαιτησία, καθώς ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Γκέκα. Ας δούμε τα τελευταία νέα της Εθνικής, αλλά και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα που μετέδωσε ζωντανά το Μέγκα σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου. Ξεχάσανε τον Κατσουράνη. Γεμίζει την μπάλα ο Κατσουράνης. Η κεφαλιά out από τον Κυριακό. Αυτή η φάση στον 93ο λεπτό ήταν η τελευταία ευκαιρία της Εθνικής να πάρει την νίκη επί της Ουκρανίας, έστω και στην εκνοή του αγώνα. Έτσι η Ελλάδα πέτυχε τον ένα στόχο της, κρατώντας το 0 στην άμυνα, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει ένα γκολ. Καραγκούνης στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά μπλοκάρει ο Πιατόφ. Την κεφαλιά του Γκέκα. Καθοριστική φάση πάντως για την εξέλιξη του αγώνα ήταν αυτή στο 16ο λεπτό, όταν από την προσπάθεια του Σαλπιγκίδη ο Γκέκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πιατόφ, όμως ο Γάλλος διαιτητής Ντουαμέλα κύρωσε τον γκολ με την υπόδειξη του βοηθού. Απόφαση λανθασμένη, όπως αποδεικνύεται και στην τριζιάστατη ανάλυση των φάσεων που προβλήθηκε στην εκπομπή Πάμε Μουντιάλ, καθώς ο Σαλπιγκίδης φεύγει από κανονική θέση. Das habe ich gehört. Ich habe selbst noch nicht gesehen, dass das Tor, das Salvigidis geschossen hat, dass es kein Abseits war. Πλέον ο δρόμος για το Μουντιάλ περνά το βράδυ της Τετάρτης από τον Ντόνετσκ, όπου η Εθνική θα παίξει για δύο αποτελέσματα. Νίκη ή ισοπαλία με γκολ. Και η αισιοδοξία δεν λείπει από τους παίκτες του Ότο Ρεχάγκελ. Θα το δώσουμε όλα και εκεί, όπως κάναμε και σήμερα. Ελπίζω ότι, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι εκεί ο αγωνιστικός χώρος θα είναι και πολύ καλύτερος. Και είναι μια πρόκληση που, όπως φάνηκε και σήμερα, θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Χρειάζεται τύχη. Κατά ψέματα, ελπίζω να είμαστε πιο τυχεροί. Η αποστολή αναχωρεί αύριο το απόγευμα με νέα πρόσωπα τον Γιώργο Γκαλίτσιο του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Τζαβέλα του Πανιωνίου, ενώ αποκλείστηκαν οι τραυματίες Τωροσίδης και Χαλκιάς.